Στις 22 ανέρχονται οι συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας που πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη στη Ζωγράφου για όπλα και ναρκωτικά. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες τόσο στη φοιτητική εστία όπου συνέλαβαν 13 άτομα, όσο και σε κατοικίες γύρω από την περιοχή όπου συνέλαβαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία δόκιμη αστυνομικός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τραυματίστηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός που επιτέθηκε σε ανθυπαστυνόμο και η οποία έκανε χρήση του υπηρεσιακού της όπλου. Με νέες δηλώσεις σχετικά με τη χρήση των πυρηνικών όπλων, επανήλθε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Δημήτρη Μεντβέντεφ, ο οποίος τόνισε πως αν η Ρωσία χρειαστεί να αμυνθεί, θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και πως αυτό δεν είναι μπλόφα. Οι ευρωπαϊκές αρχές επιχειρούν από σήμερα το πρωί να εξηγήσουν σε τι ακριβώς οφείλονται οι μυστηριώδεις διαρροές φυσικού αερίου, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις υποθαλάσσιες γραμμές του συστήματος Nord Stream στη Βαλτική, ενώ παράλληλα διατυπώνονται υπόνοιες για σαμποτάζ. Τα βέλη του κατά της Ελλάδας έστρεψε για ακόμη μια φορά ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματός του, είπε μεταξύ άλλων πως η χώρα του δέχεται επιθέσεις από την Ελλάδα, ενώ σημείωσε απευθυνόμενος στους Έλληνες πως η στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα σας σώσει. Αυστηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας απίφθινε ξανά η Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τα τεκτενόμενα τις τελευταίες ημέρες, τα ελληνοτουρκικά, τις προκλήσεις της Άγκυρας και όσα διαδραματίστηκαν εσχάτως με αποκορύφωμα την κλίση του Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα για να δώσει εξηγήσεις. Την ίδια στιγμή την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά του Αιγαίου σημείωσε ο εκπρόσωπος του State Department μετά τις νέες απειλές του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δύο άντρες κάτοικοι Αθηνών ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία ως υπεύθυνοι για υπόθεση μαζικού revenge porn με 141 φακέλους για γυναίκες, μετά από καταγγελίες γυναικών που είδαν να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο προσωπικές τους στιγμές. Σοκ έχει προκληθεί από την καταγγελία μιας 13χρονης στο Ηράκλειο που ισχυρίζεται πως έπεσε θύμα βιασμού από τον πατριό της την ώρα που η μητέρα της έφερνε στον κόσμο το παιδί τους. Από την πλευρά της, η μητέρα αρνείται κατηγορηματικά τα πάντα. Τέλος, το θρίλερ σχετικά με την αιτία θανάτου του 50χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στα ξημερώματα του Σαββάτου στον Γκάζι, βάζει το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο θάνατος του 50χρονου άνδρα αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια. 44.775 νέα κρούσματα κορονοϊού, 79 διασωληνωμένους και 97 θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ για την εβδομάδα από 19 έως 25 Σεπτεμβρίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο mynews.gr.